Και τώρα ο κύριος Στάθης Μπεκιάρης, συμπολίτης μας και αυτός, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων Ανασυγκρότησης του Αρχείου Θεάτρου Σπάρτης, ο Γιουτιάδας. Τελευταίος ομιλητής της συνάντησης σύμφωνα με το πρόγραμμα και ελπίζω λακωνικός. Καλησπέρα σας. Θα σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην πόλη και εύχομαι αυτό το τρίμηνο να έχετε καλές αναμνήσεις στην περιοχή μας. Ο Σύνδεσμος Φίλων Ανασυγκρότησης του Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης Γιουτιάδας ιδρύθηκε το 1994 από μια παρέα σπαρτιατών και όχι μόνο, με σκοπό την προστασία και ανάδειξη του μνημείου και του περιβάλλοντος αρχαιολογικού χώρου. Στόχος του Γιουτιάδα είναι η αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, ο Γιουτιάδας παρεμβαίνει για το αρχαίο θέατρο συνήθεια και σταθερά, με έγγραφα και διαβήματα από τους αρμόδιους φορείς, πρόσωπα και υπηρεσίες, ζητώντας να γίνουν ενέργειες για την προστασία, την ανάδειξη και την αποκατάσταση του μνημείου. Έχουμε αναπτύξει με την εφορία Αρχαιοτήτων Λακωνίας μια αρμονική συνεργασία και με την έγκρισή της πριν από 20 χρόνια περίπου, αποκτήναμε με τον κατάλληλο τρόπο, σεβόμενοι πάντα το μνημείο από το κίνημα του θεάτρου και της σκηνής, 45 αυτοφυή ελαιόδεντρα και ένα τεράστιο ευκάλυπτο. Έτσι σήμερα ο επισκέπτης έχει μια πιο ευκρινή αντίληψη του μνημείου. Η παλιά φωτογραφία δείχνει το θέατρο γεμάτο ελιές. Στο παρελθόν συνεργαστήκαμε και με την Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή που πραγματοποίησε τις τελευταίες ανασκαφέτσεις στα 30 τελευταία χρόνια περίπου και ανακηρύξαμε τους καθηγητές αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου King's College του Λονδίνου, τον Jeffrey Wayward και τον John Wilkes, επίτιμα μέλη του συνδέσμου μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καταθέσω κάτι για τον αείμνηστο Γιώργο Σαϊνόπουλο, τον πρώην Δήμαρχο Σπαρτιατών, τα οποία μας διηγήθηκαν οι αναπτώρα καθηγητές. Τη δεκαετία του 70, ο Γιώργος Αϊνόπουλος ζήτησε από το Υπουργείο Πολιτισμού την άδεια να αποκαταστήσει το αρχαίο θέατρο Σπάρτης με δικά του χρήματα. Όλοι γνωρίζουμε την ευμάρεια του Γιώργου Αϊνόπουλου. Αλλά δεν του δόθηκε και έτσι στράφηκε στην περιοχή της Μαγούλας, όπου δημιούργησε ένα σύγχρονο και τόσο όμορφο ανοιχτό θέατρο, όπου εκεί τους καλοκαιρινούς μήνες γίνονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Επίσης, συνεργαστήκαμε και με τον Ελληνικό Στρατό και με την εδώ στρατιωτική μονάδα του ΚΕΜ που εκδήλωσε την πολιτιστική της ευαισθησία, καθαρίζοντας για μερικά χρόνια το χώρο του θεάτρου από την περιβολική βλάστηση. Εκδώσαμε έγχρωμα πληροφοριακό υλικό για το θέατρο που εκτός του σκοπού της προβολής και της ευαισθησίας του κοινού για το μνημείο στάθηκε και στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λακωνίας για τις εκπαιδευτικές εκδρομές των μαθητών και την ενημέρωσή τους στον χώρο της Ακρόπολης Σπάρτης. Ακόμη, κατασκευάσαμε μακέτα του μνημείου με κλίμα γάμα προς 200, την οποία δωρήσαμε στο Μουσείο της Σύγχρονης Πόλης Σπάρτης και αύριο το πρωί θα έχετε τη δυνατότητα που θα το επισκεφτείτε να τη δείτε. Σε συνεργασία με τη Δημόσια Βυθίκη Σπάρτης, πραγματοποιήσαμε μια έκθεση φωτογραφιών του Αρχαίου Θεάτρου της Ελλάδας που αποθανάτησε ο Κώστας Μιχαλόπουλος, η οποία μεταφέρθηκε και στο Πνευματικό Κέντρο Αθηνών. Η προσπάθεια λοιπόν που ξεκίνησε το 1994 η Γιουτιάδα συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και έτσι είμαστε εδώ όλοι χαρούμενοι επειδή οι οργανισμοί όπως το Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχος και το Αμερικανικό Ίδρυμα Δέιν Κάπλαν δίδωσαν χρήματα για το μνημείο της πόλης μας και τους ευχαριστούμε από καρδιάς για αυτό. Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστούμε το Σωματείο Διάζωμα και τον αγαπητό Πρόεδρο Σταύρο Μπένο και τον Δήλωτα Σήμαν και τους συνεργάτες τους, στους οποίους θα είμαστε αιώνια υπόχρεοι για αυτό που μέχρι τώρα έχουν κάνει και το Αρχαίο Θεάτρο της Σπάρτης και αυτό που θα κάνουν στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.